πνευμάτων εισφορών. Και να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να το τελειώσουμε, επειδή περιμένει πολλοί κόσμο. Σήμερα είναι Παρασκευή. Υποτίθεται ότι έχουν αρχίσει, αρχίζουν να αποστέλλονται τα σημειώματα. Ηλεκτρονικά. Τα σημειώματα που αφορούν τις εισφορές του καθένα μας με βάση το καινούριο καθεστώς, το νέο σύστημα και το νέο ταμείο. Δουλεύει το σύστημα ή σήμερα, αναρτώνται 1.000.000 ειδοποιητήρια για τις εισφορές των μεγάλων πρώην ταμείων. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουν αναρτηθεί και τα ειδοποιητήρια για τους πρώην ασφαλισμένους ΕΤΑ. Και την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, θα σταλούν και ταχυδρομικά. Αλλά από τη στιγμή που θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά, κανείς με τους κωδικούς του κωδικού. Αντέχει το σύστημα, του γιατί μιλάμε για 1.500.000 ασφαλισμένους. Αντέχει το σύστημα. Το σύστημα είναι καλό. Αντέχει και λειτουργεί. Εντάξει, ωραία. Επομένως, λέτε ότι μέχρι. Δεν την γλιτώνουμε, οικονομικό, θα τα δούμε. Δεν την γλιτώνουμε. Τώρα μιλάμε για Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Έτσι. Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Που θα πληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου στην πραγματικότητα. Να διευκρινίσουμε, κύριε Υπουργέ, κάτι. Οι πολίτες θα δουν τις εισφορές τους με βάση το εισόδημα του 2015. Πότε θα κλείσει το πραγματικό ποσό, στο τέλος της χρονιάς ή αφού καταθέσουν οι πολίτες τις νέες φορολογικές δηλώσεις με το εισόδημα του 2016. Η βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους. Τώρα, επειδή ακόμη δεν έχει καθαριστεί το 16. Δεν έχουν ακαθαριστεί δηλώσεις του 2016, θα υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα του 2015. Περίπου μέχρι τον Ιούνιο του 2017 θα είμαστε με τα εισοδήματα του 2015 και από τον Ιούνιο του 2017 που θα έχουν καθαριστεί τα εισοδήματα του 2016 θα πάμε με τα εισοδήματα του 2016 και θα γίνει συμψηφισμός. Αυτό θα γίνει, αλλά εδώ όμως υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση, όπως ξέρετε, κυρία Υπουργέ, διότι είναι πέρα από κάθε λογική, πέρα από το ταξικό κομμάτι. Αυτό θα σου πει άλλος, εντάξει, μέχρι ενός σημείου έχει ένα νόημα το ταξικό. Εδώ δεν μιλάμε για ταξικό, μιλάμε για ληστρικό. Μιλάμε για καταστροφικό σύστημα που φέρνετε πια στην επιφάνεια. Μιλάμε για ένα κλάδο επιστημονικό που αφανίζεται, κύριε Υπουργέ, στο όνομα ότι έκλεβε παλιά. Δεν ξέρω τι δικαιολογία μπορεί να υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για με δεδομένα. Όταν τριπλασιάζονται οι εισφορές τους, δεν είναι πια ασφαλιστικό, είναι φορολογικό. Ας δούμε λίγο τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Τι έχει κάνει το νέο σύστημα σε σχέση με τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, από ό,τι καταλαβαίνετε. Κυρίως αυτό είναι το κομμάτι, ναι. Το νέο και σύστημα από ένα ποσό και πάνω, και πάνω, ποσό και πάνω. Δεν επέλεξε, δεν άλλαξε τα ποσοστά υπολογισμού των εισφορών. Αυτό που άλλαξε με το νέο σύστημα είναι η βάση υπολογισμού, που πια δεν είναι τα τεκμαρτά εισοδήματα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, που ήταν με βάση τις κλάσεις, που έλεγε ότι κάποιος που είναι δικηγόρος τόσα χρόνια μάλλον θα έχει τόσο εισόδημα και εκεί κάθονταν τα ποσοστά των εισφορών. Τώρα υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών εισοδημάτων. Αυτό καταρχήν είναι μια δίκαιη επιλογή. Με την έννοια ότι δεν είναι βέβαιο ότι ένας δικηγόρος που είναι 10 χρόνια δικηγόρος θα βγάζει το ίδιο ποσό και ένας άλλος το ίδιο ποσό. Είναι με βάση το τι πραγματικά βγάζει κανείς. Όμως θέλει προσοχή. Τα ποσοστά υπολογισμού των εισφορών δεν άλλαξαν. Δηλαδή το 20% για την κύρια ασφάλιση παραμένει έτσι. Τώρα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τη φορολογική αρχή, δείχνει ότι και με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι περίπου το 80% των ελευθέρων επαγγελματίων δεν θα υποστεί κάποια επιβάρυνση από το νέο ασφαλιστικό σύστημα. Καταλαβαίνουμε ότι η περίοδος είναι δύσκολη. Καταλαβαίνουμε αλλά σε αυτό ότι έχει από ένα εισόδημα και πάνω, καταστρέφεται ο άνθρωπος. Δηλαδή θα φτάνει γύρω στο 40%, 37, κάτι πόσο έρχεται εισφορές. Εάν βάλουμε τα υπόλοιπα, κυρία Υπουργέ, πρέπει να πληρώνει και από την τσέπη του άλλου. Επομένως, γιατί να μην είναι ανοιχτός, κλείνει και φεύγει, πάει σπίτι του ή κλέβει. Θα σου πει. Ναι. Ένα από τα δύο θα κάνει. Γιατί λέτε σωστά του πραγματικού εισοδήματος, δεν προσθέτεται εδώ κατά δήλωσή του πραγματικού εισοδήματος. Γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε επικεφαλής της υπηρεσίας, ότι οι δυνατότητες ελέγχου του πραγματικού εισοδήματος του καθένα και ιδιαίτερα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με αυτόν, όποιος δηλώνει, επιβαρύνεται. Όποιος δηλώνει, δηλαδή ο συνεπής, ο κανονικός, ο πολίτης που θέλουμε, που θέλει το κράτος, αυτό τον πολίτη θέλει. Το συνεπή και το σωστό και τον ειλικρινή. Αυτόν σου λέει πάρε μία. Οι επιλογές που κάνεις όταν καθορίζεις τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση το πραγματικό εισόδημα, που νομίζω ότι όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι μια καταρχήν δίκαιη επιλογή, θα πρέπει να γίνει με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα. Από εκεί και πέρα λειτουργούν οι μηχανισμοί και τον τελευταίο καιρό λειτουργούν αρκετά καλύτερα οι μηχανισμοί κατά πολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Αλλά θέλω να σημειώσω κάτι σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι στο νόμο, στο 4387, υπάρχει ένας πίνακας σημαντικών εκπτώσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιβαρύνονται με ποσοστά της τάξης του 38% που λέτε. Οι εκπτώσεις ξεκινούν από 50% για εισοδήματα από 7.000 έως 13.000 ευρώ και κλιμακωτά αυτό μειώνεται όσο ανεβαίνει το εισόδημα. Ναι, αλλά λέτε μερικοί ότι και αυτό είναι δίκαιο.
Για παράδειγμα, είχαμε χθες εδώ τον κύριο Κουτρουμάνη. Υπουργό, είναι άνθρωπο με πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει περάσει από πάρα πολλού χώρου. Λέει, ούτε το χαμηλό είναι δίκαιο το 167, γιατί δεν έχει την ίδια ανταποδοτικότητα. Γιατί, ας πούμε, δεν το αφήναμε και αυτό σε ένα καλύτερο επίπεδο. Όχι αυτό που ήταν πριν, τα 2,5 περίπου, τόσο δεν ήταν το μήνα. Αλλά το έχετε πάει 167, το έχετε κατεβάσει πολύ αυτό. Γι' αυτό σα λένε ότι είναι πολιτική επιλογή αμυγό αυτό που κάνετε. Δηλαδή, ευνοείτε μια κατηγορία, του λεγόμενου ψηφοφόρου σα. Το κάνουν και άλλε κυβερνήσει. Έτσι δουλεύαν πελατειακά. Το κάνετε κι εσεί τώρα. Και αφήνετε μια μεσαία τάξη και πάνω, την οποία καταστρέφεται και φτωχοποιείται διαρκώς. Αυτό γιατί το κάνουμε στη χώρα μας. Θέλουμε να το διώξουμε το προσωπικό αυτό. Τι θέλουμε να κάνουμε. Η επιλογή, μια επιλογή αυτή. Η επιλογή του ασφαλιστικού ήταν να υπάρξει μια προστασία των πάρα πολύ χαμηλών εισοδημάτων. Νομίζω ότι όμως αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς. Ότι στην κατάσταση της φτωχοποίησης που έχει περιέλθει η ελληνική κοινωνία και με τα δεδομένα που είχε στο ασφαλιστικό σύστημα, δεν ήταν μια λάθος επιλογή καταρχήν να προστατευτούν τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και αντίστοιχα να προστατευτούν οι πολύ χαμηλές συντάξεις και να δημιουργήσει ένα σύστημα σχετικά αναδιανεμητικό. Όμως ένα ασφαλιστικό πρέπει κανείς να το βλέπει και από πού το παραλαμβάνει. Και τι δεδομένα υπάρχουν στην οικονομία του. Άρα, συνολικά, αν θέλει να το προσεγγίσει κανείς, ένα ασφαλιστικό το οποίο είχε υποστεί μια ληστρική επιδρομή με το PSI, το οποίο κατέρεε υπό το έλλειμμά του, ένα ασφαλιστικό που προσπαθείς να το ξαναχτίσεις με νέους κανόνες, ίδιους για όλους, σε μια κατάσταση οικονομίας με πολύ. 3,5 δις έχει έλλειμμα, το χρωστάμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Πώς θα σταθεί στα πόδια. Αυτό σας λένε ότι είναι η κριτική τώρα. Ότι θα του δώσετε μία να πάει πιο κάτω. Και κάποια στιγμή θα σκάσει η βόμβα του ασφαλιστικού και θα πάμε όλοι σπίτια μας. Διότι να σας πω κάτι, ακόμα και τεχνοκρατικά, εγώ το καταλαβαίνω το πολιτικό κομμάτι που λέτε και τη στόχευση. Αλλά ακόμα και τεχνοκρατικά να το δει κανείς, αν το 80% δεν πληρώνει παραπάνω, όπως λέτε, ή πληρώνει και λιγότερα. Με βάση τα δηλωθέντα εισόδημα. Και άλλοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Από πού θα βγουν τα λεφτά. Και από πάνω δεν μπορούν να πληρώσουν. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Αυτή τη στιγμή ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης ξεκίνησε με ένα έλλειμμα 750 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με τα έσοδα που έχουμε από τις ρυθμίσεις των δόσεων, αλλά και τον τρόπο που θα γίνει η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, δείχνουν ότι το έλλειμμα αυτό μέσα στο 2017 θα έχει μειωθεί σημαντικά, αν δεν έχει μείνει στο μισό. Mm-hmm. Άρα, η ακριβώς αντίθετη. Και τον κλάδο υγείας εδώ. Η ακριβώς αντίθετη. Βεβαίως. Η ακριβώς αντίθετη αφήγηση ισχύει. Ότι δηλαδή ξεκινήσαμε με ένα ασφαλιστικό που ήταν στα όρια της κατάρρευσης, αν όχι στην κατάρρευσή του. Και πάμε να χτίσουμε ένα ασφαλιστικό με βάση και τις αναλογιστικές μελέτες που έχουμε φτιάξει, που αποδεικνύεται ότι θα είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως, για να μην παρεξηγούμαστε, ότι τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Σε μια οικονομία πρέπει να παλέψεις πρώτα τη μείωση της ανεργίας, να αντιμετωπίσεις και την αδήλωτη εργασία, η οποία προφανώς. Θέσεις δουλειάς, γιατί μέχρι τώρα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ασφαλώς, η οποία κλέβει πόρους από την κοινωνική ασφάλιση. Τώρα. Αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, με τη μερική απασχόληση. Και με τη μαύρη εργασία, με το ένα με το άλλο, δεν έχουμε θέσεις εργασίας. Το ζήτημα είναι συνολικό. Το ζήτημα είναι συνολικό. Ναι. Προφανώς δίνεις τη μάχη για να μπορέσει να επανέλθει η οικονομία σε φυσιολογικά επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε καλύτερα. Δηλαδή, έχουμε ένα μικρό ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό είναι και ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Βοηθάς βεβαίως με προγράμματα ανεργίας, τα οποία δίνουν θέσεις στους μακροχρόνια άνεργους, στους νέους ή σε αυτούς που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση, στις πιο δύσκολες ομάδες δηλαδή. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα κάνεις και μια επίθεση στη μαύρη και την αδήλωτη εργασία, που ξέρετε ότι αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αυτή τη στιγμή. Αν αυτά τα ζητήματα όλα μαζί λειτουργήσουν, τότε θα ευημερήσει και για ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Για να το δούμε λοιπόν, να το συνδέσουμε και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα για το ασφαλιστικό και τις προοπτικές του, γιατί ακούγεται ότι στην ιστορία της διαπραγμάτευσης ένα κομμάτι αφορά και το ασφαλιστικό. Για να υπάρχουν όλα αυτά. Χρειάζεται επομένως ένα σταθερό περιβάλλον και εφαρμογή μιας αντίστοιχης πολιτικής. Κατηγορήστε από την αντιπολίτευση ότι η καθυστέρηση της διαδικασίας για την αξιολόγηση επιβαρύνει την κατάσταση ολένα και περισσότερο, οδηγεί την κυβέρνηση στο να αναγκάζεται να παίρνει πρόσθετα μέτρα και επομένως επιβαρύνει και το ασφαλιστικό, επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες και πάει λέγοντας. Για να δούμε στο δικό σας κομμάτι. Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει προχωρήσει. Το εργασιακό, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ήταν από την προηγούμενη περίοδο, έχει ξεχαστεί και μια εποχή. Σταμάτησε να συζητείται. Τώρα συζητάμε για τα πρωτογενή πλεονάσματα, το δημοσιονομικό κενό κτλ. Αλλά το εργασιακό ήταν από τα βασικά θέματα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο? Έχετε συγκλίσει? Να δούμε την υπόθεση της αξιολόγησης συνολικά αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί και το εργασιακό αποτελεί ένα κομμάτι της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση ουσιαστικά έχει τρία μέρη. Το ένα μέρος είναι
οι μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιηθούν εντός του προγράμματος, εντός μέχρι το 2018, δηλαδή αυτές που έχουν συμφωνηθεί, εκεί εμπίπτουν και τα εργασιακά. Το δεύτερο μέρος είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα συμφωνηθούν για μετά το τέλος του προγράμματος. Το τρίτο μέρος είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Ναι. Τα δύο δεύτερα είναι αλληλένδετα. Όσο περισσότερα τα μέτρα για το χρέος, τόσο λιγότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια εύκολη ισορροπία να βρεθεί μια συνένεση σε όλα αυτά τα σημεία και είναι και πολύ εμπλεκόμενοι φορείς. Ωραία. Ας δούμε το δικό σας κομμάτι, ναι, που είναι τα εργασιακά. Εδώ τι θα πρέπει να περιμένουμε? Τα εργασιακά είναι ένα μαζί με τα ενεργειακά και μια απόκληση σε σχέση με το δημοσιονομικό μικρή, ναι, για το 2018. Είναι τα τρία βασικά θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες με τους δανειστές. Εσείς επιμένετε στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων? Ναι, προφανώς επιμένουμε στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Ο λόγος, ο βασικός, είναι ο πολιτικός, ο ουσιαστικός λόγος, ο κοινωνικός, είναι ότι μόνο μέσα από ένα συλλογικό σύστημα διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων μπορεί να επέλθει μια κανονικότητα στην αγορά εργασίας και συγχρόνως μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα συμμετοχής στον παραγόμενο πλούτο. Κανονικότητα είχε η αγορά. Διαλύθηκε αυτά τα δύο χρόνια, λένε οι επικριτές σας, που έχουμε 6 στις 10 θέσεις εργασίας να είναι με ευέλικτες μορφές. Στην πραγματικότητα, είναι έτσι, τα λέει εργάνια αυτά, τα λέω. Στην πραγματικότητα, όταν παραλάβαμε, η ανεργία ήταν στο 27%. Είχε εκτοξευθεί κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την περίοδο 2010 με 2015 αρχή. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 4 μονάδες κάτω, 23%. Ναι. Δεν είναι λόγος για να επιχαίρουμε, αλλά σίγουρα η κατάσταση, ναι, δεν είναι δουλειές, αυτή. Με τις δουλειές όμως, γιατί σας είπα και πριν ότι έχετε κόψει τις δουλειές στα 2 και στα 3. Αν ένα των 1.000 ευρώ και μπαίνουν 2 των 400. Αυτό δεν λέγεται μείωση ανεργίας, λέγεται χαλάρωση. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επανέλθουν όμως οι συλλογικές. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επανέλθουν όμως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και εδώ είναι ένα ερώτημα που τίθεται και στην αντιπολίτευση, η οποία έχει χαρακτηρίσει την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων ως ιδεοληψία της αριστεράς και την ίδια στιγμή κατηγορεί για τις μειωμένες αποδοχές. Είναι αντιφατικά αυτά. Ή αποδέχεσαι ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία και να υπάρχουν καλοί μισθοί και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ή τότε συντάσσεσαι πλήρως με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που αυτό φαίνεται πως κάνει, και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει. Με τις ομαδικές απολύσεις τι θα κάνετε? Το θέμα αυτό δεν υπήρχε πριν. Με εσάς ήρθε στην επιφάνεια και σας ζητούν ομαδικές απολύσεις. Δεν είναι ακριβώς. Δεν το έχει κλείσει το θέμα αυτό. Στην αφήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πάντα οι ομαδικές απολύσεις και η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων συνιστά έναν τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας. Θα το προχωρήσετε επομένως? Όχι. Αυτή είναι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και προσφάτως, από ό,τι άκουσα από τον Δομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Λένε ότι δεν είναι υπέρ της απελευθέρωσης των απολύσεων, αλλά όπως και να έχει το θέμα. Εάν εσείς επιμένετε σε αυτή την αντίληψη, θα σου πει ο άλλος, και εγώ επιμένω στη δική μου αντίληψη. Η κατάληξη. Το θα Υπουργείο, ήθελα δηλαδή, να ολοκληρώσω όμως τη φράση που είπα πριν. Κινείται η κόκκινη γραμμή που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ποια είναι? Θα ήθελα να ολοκληρώσω την προηγούμενη φράση. Ο Τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας είπε, με άλλα λόγια, ότι η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων αποτελεί τρόπο οικονομικής ανάπτυξης. Αν κανείς διαβάσει αντίστροφα τη φράση. Η αρχική φράση είναι ότι επειδή εμείς δεν απελευθερώνουμε τις ομαδικές απολύσεις, με μια παρόμοια αντίληψη περί ιδεολειψιών, γι' αυτό οι επιχειρήσεις κλείνουν. Άρα δεν το δεχτείτε. Ξέρετε λοιπόν, η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων αποτελεί βασικό παράγοντα παραγωγής μαζικής ανεργίας. Όχι, είναι να μας παράλογο, το πείτε συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ. Για εσάς είναι κόκκινη γραμμή και οι εργασιακές σχέσεις και οι ομαδικές απολύσεις, δεν το συζητάτε? Γιατί για έχετε ξεπεράσει πολλές γραμμές. Για πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Για μας, οι ομαδικές απολύσεις αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση, για να είμαστε και συγκεκριμένοι, αφορούν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το ποσοστό πέρα από το οποίο μια απόλυση θεωρείται ομαδική, που αυτή τη στιγμή είναι στο 5%. Και το δεύτερο ζήτημα είναι η προέγκριση που γίνεται, ο προέλεγχος που γίνεται δηλαδή, προκειμένου να γίνει μια ομαδική απόλυση. Η κυβέρνηση επομένως είναι, συζητάει την αύξηση, όχι την πλήρη απελευθέρωση. Συγγνώμη, όχι την πλήρη απελευθέρωση, την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων. Όχι, η κυβέρνηση δεν συζητάει την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων. Πρώτον, γιατί δεν έχει καμία λογική σε μια χώρα, ξαναλέω, με υψηλή ανεργία, το να δημιουργεί συνθήκες παραγωγής μαζικής ανεργίας μέσα από τις ομαδικές απολύσεις. Δεύτερον, γιατί το δίκαιό μας είναι πλήρως συμβατό με την ενωσιακή νομοθεσία. Τρίτον, δεν απαιτείται από κανέναν από τους παράγοντες της χώρας. Ούτε καν οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν ζητούν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Πρόκειται για άλλη μία από τις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή και η αξιωματική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί. Όταν καλείται διαρκώς, εάν σε αυτή τη διαπραγμάτευση τοποθετείτε από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή συντάσσετε με την Εθνική Διαπραγματευτική Γραμματεία.
Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω που λέτε για να πλήξετε την αντιπολίτευση, αλλά η κυβέρνηση αποφασίζει. Ασφαλώς. Αλλά είναι καλό οι πολίτες να ακούν τις διαφορετικές, τα διαφορετικά πολιτικά προγράμματα για να καταλαβαίνουν με ποια μπορούν να συνταχθούν και ποια όχι. Αυτό είναι το πλαίσιο της δημοκρατίας. Νομίζω ότι από την πλευρά μας ήταν σαφές το τι συζητάμε σε σχέση με τα εργασιακά. Το θέμα με τα εργασιακά έχει και έναν άλλο παράγοντα που εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικός. Είναι η πλήρης εφαρμογή των συμφωνηθέντων του Μνημονίου, αυτά που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, και η πλήρης εφαρμογή των όσων ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και τα επιχειρήματά μας είναι αρκετά στιβαρά στο εργασιακό. Μια επιχειρηματολογία που πατάει, άσχετο τώρα από την άποψη που έχει ο καθένας, που πατάει στην πραγματικότητα. Ρε παιδιά, θα σας πει, τι συζητάτε. Εδώ ο εργοδότης απολύει όποιον θέλει, όποιος θέλει. Δεν τον ελέγχει κανείς. Εδώ ο εργοδότης κανονίζει και με τους εργαζόμενους και με λόγω της κατάστασης με την υψηλή ανεργία. Βέβαια. Και υπό ένα καθεστώς πίεσης είναι η μαύρη αλήθεια, αλλά ναι, τις μισθούς που θέλει κτλ. Η αγορά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η οικονομία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποιος συζητάει για αυξήσεις? Συζητάει για την έβρεση δουλειάς. Επομένως, επαναφέροντας, λέει αυτή η άποψη, επαναφέροντας ένα περιβάλλον υποχρεωτικό. Είναι σαν να πιέζεις τμήματα της οικονομίας να το κλειδώσουν. Και να αυξήσεις δι' αυτού του τρόπου την ανεργία, ενώ δεν θα το επιδίωκες. Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, που δεν ήταν μόνο οι θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν στα εργασιακά, οι οποίες διέλυσαν το σύστημα των εργασιακών σχέσεων του εργατικού δικαίου, όπως το γνωρίζουμε, και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Υπήρχαν θεσμικές παρεμβάσεις, που έγινε κυρίως με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012. Και υπήρξαν όμως από εκεί και πέρα και η καλλιέργεια ενός κλίματος εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό και από την αρχή προσπάθησα να σας πω το πόσο συνολικά πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη μάχη για την καταπολέμηση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και άλλων μορφών μαύρης εργασίας. Δεν είναι μόνο η αδήλωτη εργασία. Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που περιγράφεται για τις πιέσεις που ασκούνται για να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με όρους εκβιαστικούς, με τον κίνδυνο της μεγάλης ανεργίας, είναι το πεδίο Επειδή όμως τα συνδέεται τα ζητήματα, εγώ ακούω τις εργοδοτικές οργανώσεις και λένε δεν είναι το βάρος μας το εργασιακό κόστος, το μισθολογικό κόστος. Το βάρος μας είναι τα άλλα. Είναι η βαριά φορολογία, είναι η ιστορία των εισφορών κτλ. Επομένως, πώς δεν είναι όλα αυτά? Ακριβώς λοιπόν, επειδή δεν είναι το βάρος το εργασιακό κόστος, γι' αυτό και οι εργοδοτικές οργανώσεις, ακόμη και οι εργοδοτικές οργανώσεις στη χώρα, συντάσσονται με την ενίσχυση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτό βοηθά στο τέλος και την οικονομία, τη μεταξύ τους οικονομία. Στον κλάδο του τουρισμού, για παράδειγμα, διασφαλίζει ένα καλό δείχτη όχι μόνο προστασίας των εργαζομένων, αλλά δημιουργεί και ένα καλό κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν ρίχνουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη μείωση των μισθών. Είναι ένα αίτημα που το υπογράφουν και οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Δεν είναι μόνο δηλαδή ένα ζήτημα. Τι κάνουν τώρα, μα επιμένουν οι άλλοι, που είναι το μόνιμο ερώτημα που κάνουμε προς κάθε κυβερνώντα. Τι κάνουν? Οι άλλοι επιμένουν. Ποιο μπαίνει πρώτο? Μπαίνει πρώτη η κόκκινη γραμμή στο κομμάτι αυτό που είναι κατανοητή, ας το πούμε έτσι, ή κερδίζει το ότι, παιδιά, το άλλο, η μη συμφωνία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή? Η κυβέρνηση θέλει τη συμφωνία και εργάζεται σκληρά για να πετύχει τη συμφωνία. Και δεν θέλει να συνεχίσει καθυστέρηση. Η καθυστέρηση όμως οφείλεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το blame game είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι στην ελληνική πλευρά. Η οποία έχει υλοποιήσει. Ένα χρόνο καθυστέρηται, κυρία Πολύ. Διαπραγμάτευση. Ένα χρόνο έχετε. Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ να σας πω ότι έχει ευθύνες. Εγώ δεν τους αθώνουμε τους ξένους. Προφανώς έχουν ευθύνες. Κάνουν και αυτοί το πολιτικό τους παιχνίδι. Για άλλους λόγους. Αλλά εμείς έπρεπε να έχουμε κλείσει, σου λέει, από πέρσι το Φεβρουάριο. Γιατί καθυστερείτε επομένως και μεγαλώνετε το λογαριασμό? Είναι εύκολο να το ρίχνουμε στους ξένους. Φταίει ο Σόιμπλε, μας φταίει ο Τόμσον, μας φταίνουν όλοι οι άλλοι. Στην πραγματικότητα η ελληνική κυβέρνηση έχει υλοποιήσει το 1 τρίτο των προαπαιτούμενων, έχει συμφωνήσει για το επόμενο άλλο 1 τρίτο των προαπαιτούμενων και περιμένει, απομένουν τυπικές υλοποιήσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρετε, αυτό είναι σημαντικό λίγο για να καταλάβουμε όλοι πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση συζητιώνται τα θέματα που έχουν τοποθετηθεί ως προαπαιτούμενα για τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Υπάρχουν οι συμφωνίες, κλείνονται, συζητιώνται και ως προς τις λεπτομέρειές τους. Και στη συνέχεια απομένουν οι πράξεις, τις οποίες έρχεται το
κλιμάκιο και τσεκάρει σε ένα πίνακα ότι έχουν πράγματι υλοποιηθεί. Με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την ανάρτηση στη διάβγεια μιας υπουργικής απόφασης. Ναι. Ή μπορεί να αφορά το ΦΕΚ για την δημοσίευση ενός νόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υλοποιημένα. Μιλάμε για το πολιτικό κομμάτι. Ακριβώς. Αυτά είναι διαδικαστικά. Είναι σημαντική. Εγώ δεν λέω. Προφανώς θέλει πολλή δουλειά εκεί και έχει κάθε λεπτομέρεια και γίνεται έλεγχος στην κάθε γραμμή. Αλλά στο πολιτικό κομμάτι, εσείς μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να φτάσετε? Θα δεχτείτε τη μείωση του αφορολόγητου, για παράδειγμα, που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει? Στα διαδικαστικά, λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα στην τάξη, στα διαδικαστικά μιλάμε ότι έχουμε μία υλοποίηση της τάξης του 80%. Σας είπα, ένα τρίτο ήδη υλοποιημένα, ένα τρίτο υλοποιείται με αυτό το τυπικό τρόπο που συζητάμε. Και το άλλο απομένει. Και μένει το άλλο κομμάτι που αφορά ενεργειακά και εργασιακά και ένα μικρό δημοσιονομικό κενό. Είναι προφανές ότι αυτά τα ζητήματα δεν θα κλείσουν αν δεν κλείσουν όλα μαζί. Συνήθως έτσι λειτουργεί. Πάμε λοιπόν στο αφορολόγητο τώρα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή από τη δικιά μας πλευρά έχουμε πει ότι η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για νομοθέτηση από σήμερα μέτρων που θα ισχύουν μετά το τέλος του προγράμματος είναι εντελώς εκτός οικονομικής λογικής και δημοκρατικής λογικής. Αυτό είναι εκτός όμως... Εκτός οικονομικής λογικής, δώστε μου ένα λεπτάκι. Εκτός οικονομικής λογικής, διότι το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, η υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, είναι, έχει ξεπεράσει σε κάθε περίπτωση τα συμφωνηθέντα. Δηλαδή, αυτό μας λέτε, εμείς από είχαμε. Πρακτικής. Στο δημοσιονομικό πεδίο, μην συζητάμε τώρα. Μισό λεπτό. Στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα στο έτος ήταν το 2016, ήταν 0,5% και έχουμε φτάσει στο 2%. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 4,4 δις ευρώ. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει νομοθέτηση μέτρων για μετά το τέλος του προγράμματος. Θα σας πω λοιπόν την κριτική που ασκείται από την άλλη πλευρά. Λέει βεβαίως υπεραπόδοση. Υπεραπόδοση λόγω της βαριάς φορολογίας. Γιατί ταυτόχρονα με την υπεραπόδοση έχουμε και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να πληρώνει ένα ποσό, ή κάποιοι πληρώνουν όλα, κάποιοι δεν πληρώνουν αυτά που έχουν, ή κάποιοι πληρώνουν ένα μέρος αυτών που έχουν και στην πλάτη σέρνουν βάρη. Γι' αυτό πάνε και τα δύο μαζί. Και η απόδειξη του γεγονότος είναι το πόσο έχει σπάσει η ιστορία των δόσεων και των ρυθμίσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Πάρα πολλοί κόσμοι έχει βγει εκτός από όλες αυτές τις ρυθμίσεις και πρέπει να δώσετε μια απάντηση τι θα κάνετε με το νέο ταμείο και αυτούς που σέρνουν στην πλάτη τους βάρη από την προηγούμενη κατάσταση. Υπεραπόδοση. Θα συνεχίσει αυτή η υπεραπόδοση? Υπάρχει μια αμφισβήτηση για το αν είναι μια φορά ή θα είναι κάθε χρόνο έτσι. Και δεύτερον, η κυβέρνηση συμφωνεί με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα γιατί μπορεί και τα καταφέρνει? Δηλαδή θέλει μια οικονομία που θα παράγει ένα χρήμα το οποίο θα πηγαίνει στη μαύρη τρύπα του χρέους και δεν συμφωνεί με τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα που προτείνεται από την άλλη πλευρά και που συνδυάζονται μάλιστα και με ρύθμιση του χρέους? Κάνει εντύπωση το γεγονός δηλαδή ότι μια αριστερή κυβέρνηση προτιμά, κάνει την επιλογή των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και της μη ρύθμισης του χρέους, ενώ την επιζητά δηλαδή με την ευρωπαϊκή πλευρά, να το πω έτσι, και όχι με τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, άρα λιγότερα μέτρα, λιγότερη πίεση προς την κοινωνία και ρύθμιση του χρέους. Γιατί το κάνετε αυτό? Εξαιρετικό το αρχικό σας επιχείρημα για τα πρωτογενή πλεονάσματα και ακριβώς είναι αυτό το επιχείρημα που λέμε απέναντι στο Δουνουτού. Δηλαδή ότι όταν έχουμε μία υπεραπόδοση των στόχων, σε καμία περίπτωση δεν είναι λογικό οικονομικά, πέρα από το δημοκρατικά λογικό, να υποχρεώνει την κυβέρνηση να νομοθετήσει για μετά το τέλος του προγράμματος, ενώ υλοποιεί πλήρως αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Μα δεν είναι διαρθρωτικό το πρόβλημα. Σε σχέση λοιπόν με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι η διεύθυνση φορολογικής βάσης, κύριε Υπουργέ, κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό για να σε ενημερώσω. Μια χαρά καταλαβαίνετε. Να ολοκληρώσω λίγο το. Μα στο ίδιο πλαίσιο είναι. Είναι ή όχι διαρθρωτικό μέτρο η μείωση του αφορολογήτου? Οι δανειστές αυτό λένε. Παιδιά, λέει, διευρύνεται η φορολογική βάση, μειώνεται και τους φορολογικούς συντελεστές και ερχόμαστε σε μια ισορροπία, σε μια δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι δίκαιο. Ληστρικό κι αυτό. Να απαντήσω για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν τάσεται υπέρ των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Η κυβέρνηση έχει πει ότι ζητά χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί από εκεί ξεκινά και όλη η ιστορία μετά για την υλοποίηση μέτρων που χρειάζεται για να τα πετύχεις και ζητά εξ αρχής μια πολύ σοβαρή ρύθμιση, τη λήψη σοβαρών μέτρων για τη μείωση του χρέους. Ναι. Αν θυμάστε καλά, βέβαια, στο πλαίσιο της αξιολόγησης είπαμε ότι πρέπει να βρεθεί ισορροπία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ναι. Η τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός των Νομικών μιλάει για 2,5% συν 1, 2,5 και το 1 που θα γυρνάει ουσιαστικά στην πραγματική οικονομία.
Αυτό μιλούσε για δύο περίπου χρόνια, με τρία μετά το τέλος του προγράμματος, να βαίνει μειούμενο σε ένα σημείο ισορροπίας που είναι περίπου το 2,2% το 2030 περίπου. Μάλιστα. Αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε η ελληνική πλευρά. Δεν είναι η πρόταση που θα θέλαμε, είναι η πρόταση που μας επιτρέπει ο συσχετισμός της δύναμης για να υπάρξει ένα συμβιβασμός. Άρα, λοιπόν, αφορολόγητο θα το δεχτείτε ή όχι, για να το καταλάβουμε. Ή το διαπραγματεύεστε ή δεν το συζητάτε καθόλου. Όχι, εμείς είπαμε ότι η απέτηση για νομοθέτηση μέτρων για μετά το τέλος του προγράμματος είναι μια παράλογη οικονομικά απέτηση και αυτή τη στιγμή δεν τη συζητάει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό έχει να κάνει και με την προσωπική διαφορά. Ναι, γιατί αυτό έχει είναι να κάνει νομοθετημένο. Και με θα γίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, κάποια στιγμή, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα γίνει πράξη αυτό. Θα έχουμε ένα νέο υπολογισμό σύνταξης. Μικρότερο από αυτό που παίρνουν σήμερα οι συνταξιούχοι. Δεν είναι ακριβές αυτό. Πώς δεν είναι ο επανυπολογισμός των συντάξεων, ο οποίος δεν έχει σε μείωση, ήδη που θα οδηγήσει, αύξηση. Μιλάμε για τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Ναι. Ωραία, ας διακρίνουμε τα δύο ζητήματα. Ναι. Οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται και αυτές σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού, όμως διατηρούνται στο επίπεδο που είχαν κατά την ψήφιση του νόμου, περίπου το Μάιο του 2016 δηλαδή, μέσω της προσωπικής διαφοράς. Ωραία. Η πρόβλεψη του νόμου δεν είναι ότι η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Δεν ξέρω πού διαβάζετε αυτό. Διαβάζετε με αλφαγιώτα. Η πρόβλεψη του νόμου είναι ότι θα διατηρηθεί η προσωπική διαφορά εσαΐ. Mm-hmm. Επειδή όμως οι συντάξεις υπολογίζονται και με βάση τον νέο τρόπο και υπάρχει η ρήτρα ανάπτυξης, όπως του λένε, αν αρχίζουν και ανεβαίνουν οι συντάξεις, θα δίνεται οι μικρές αυξήσεις αυτές οι οποίες θα προκύπτουν στο μέλλον. Άρα όχι, η κυβέρνηση δεν συζητά. 0,3 αριθμός ανάπτυξη είχαμε για φέτος, ενώ όλες οι προβλέψεις ήταν αντίθετες. Θα μπορούσε και λίγη ισορροπία. Άρα ούτε αυτό θα το κατεβάσετε. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν συζητάει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Δεν συζητάει την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τι συζητάτε, δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό, παιδιά, να καταλάβω τι που πάμε. Γιατί η αντιπολίτευση. Σας φάνηκαν λίγα τα θέματα που συζητάμε για διαπραγμάτευση, δηλαδή εργασιακά, ενεργειακά. Σε όλα κρατάτε τις θέσεις σας. Αν το κάνετε για διαπραγμάτευση, το καταλαβαίνω ότι θα γίνει στα κανάλια διαπραγμάτευση. Συμφωνούμε απολύτως. Προφανώς θα γίνει εκεί που πρέπει. Αν το κάνετε για αυτούς τους λόγους, θα μας το πείτε όμως. Γιατί αλλιώς θα μας τρελάνετε. Λέτε δεν κάνω πουθενά πίσω. Δεν νομίζω ότι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση πάρα πολλά πράγματα για να κλείσει συμφωνία. Πριν από λίγο εξηγούσαμε το πώς έχουν υλοποιηθεί το 80% των προαπαιτούμενων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση εδώ για να υπογράφει ανεφόρον, όπως η προηγούμενη κυρία που είχατε στο πάνελ σας, που περίπου υπονοούσε ότι θα έπρεπε να έχουμε υπογράψει ανεφόρον και χωρίς διαπραγμάτευση ό,τι μας έφερναν. Η κυρία είπε ότι τα έχετε υπογράψει όλα από την αρχή του μνημονίου. Είναι δεδομένα, λέει, από το μνημονίο. Γράφονται όλα μέσα. Καθυστερείται για λόγους πολιτικούς. Καλώς. Να διευκρινίσουμε και στην ερώτηση που σας έκανα πριν κάτι. Γιατί αφορά σε πάρα πολύ κόσμο και έρχονται και πάρα πολλά μηνύματα. Όντως, θα υπάρξει κάποια καινούργια ρύθμιση για όσους χρωστούν και είναι κυρίως από το χώρο του ΟΑΕ, του παλιού ΤΕΒΕ, δηλαδή, και φέρουν βάρη. Ή έχουν χάσει τις ρυθμίσεις ή έχουν παλιότερες οφειλές κτλ. Και θέλω να διευκρινίσετε με σαφήνεια εάν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπους που χρωστούν ποσά κάτω των 5.000 ευρώ να μπουν σε διαδικασίες αναγκαστικών μέτρων. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Mm. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Η μετάβαση της αρμοδιότητας, η μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο ΚΕΑΟ, στο Κέντρο Ίσπραξης των Ασφαλιστικών Οφειλών, έγινε μόνο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διευκολυθούν, για να υποβάλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά, για να υπάγονται στον νόμο Κατσέλη. Ήτανε πρακτικά ζητήματα. Μάλιστα. Για άρα να διευκολυθούν σε αυτό. Ωραία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν αναγκαστικά μέτρα. Ωραία. Ρύθμιση τώρα σκέφτεστε ή είστε σε θέση. Η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι η υποεπιτροπία, ιδίως στο ασφαλιστικό, είναι με το μεγεθυντικό φακό των δανειστών και πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή διαπραγμάτευση για κάθε ενέργεια που κάνουμε. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι αυτό που περίπου είχε αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα για το πάγωμα των ασφαλιστικών οφειλών που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι το τέλος του έτους περίπου, προκειμένου ο ασφαλισμένος, ο οποίος θα πληρώνει από εδώ και μπρος τις εισφορές του κανονικά, να είναι ασφαλιστικά ενήμερος, να κεφαλαιοποιείται αυτό το κομμάτι και να μπορεί να το αποπληρώνει κάποια επόμενη χρονική στιγμή. Είναι υποδιαπραγμάτευση όμως αυτό, να σας το σημειώσω. Χιλιάδες πότε θα τις δώσετε? Γιατί χρωστάτε σε όποιον κυκλοφορεί. Καλά είναι τα πλεονάσματα, αλλά σε όποιον κυκλοφορεί και μιλάει ελληνικά και μερικές ακόμα γλώσσες, χρωστάτε. Δεν είναι έτσι. Πότε θα βγάλετε τις συντάξεις που αναλάβαμε, κόσμο και δεν μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος? Δεν είναι έτσι. Όταν αναλάβαμε, είχαμε εκκρεμείς συντάξεις. Όταν αναλάβαμε, εννοώ τον Γενάρη του 2015. Ναι. Υπήρχαν εκκρεμείς συντάξεις περίπου 160.000. Αυτή εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Σήμερα πόσο? Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 90.000. Η δουλειά που έχουμε κάνει και το έχουμε ανακοινώσει από το Υπουργείο είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 θα έχουν καταβληθεί όλες οι εκκρεμείς συντάξεις. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και η
Βασική μας στόχευση, δέσμευση, είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους θα φροντίσουμε ώστε καμία απονομή σύνταξη να μην καθυστερεί περισσότερο από 3 μήνες. Πλέον με το ενιαίο σύστημα, με τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό είναι εφικτό στόχο. Και για τα εφάπαξ αυτό. Για τα εφάπαξ να πω ότι ήταν παγωμένα, όπως ξέρετε, από το 2013 και μετά. Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο χορηγήθηκαν περίπου 13.000 εφάπαξ και ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του έτους να μην μείνει ούτε ένα εφάπαξ, ούτε ένα μέρισμα που να μην έχει καταβληθεί. Οι καταγγελίες που υπήρξαν, κυρία Χρυσόγλου, ότι δια της πλαγίας δόθηκε δυνατότητα σε κάποιους να ξεπεράσουν στη σειρά. Για το εφάπαξ, λες. Καταβολής του εφάπαξ και. Ισχύουν αυτές ισχύουν ή όχι. Όχι, δεν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Υπήρχε καταγγελία από πάνω. Υπήρξε μια ρύθμιση, η οποία μοιάζει, είναι μια λογική ρύθμιση, δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε κανείς, που έλεγε ότι αν υπάρχουν πολύ σοβαρές ασθένειες, θα πρέπει να μπορούν να έχουν μια προτεραιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό έγινε αυτό μέσα από τις τυπικές διαδικασίες. Πάντως, μέχρι τον Οκτώβριο δεσμεύεστε ότι θα έχουν δοθεί όλες οι συντάξεις που οφείλει το κράτος μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Και τελευταία ερώτηση που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Έχετε βάλει τον εργαζόμενο να λύσει το πρόβλημα με τον εργοδότη σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτός που έχει λοιπόν μπλοκάκι και έχει πέραν του ενός εργοδότη, ποιος πληρώνει τις εισφορές του, το κομμάτι το εργοδοτικό στην εισφορά. Και δεν θέλει να ξέρει ότι ο εργοδότης, δεν θέλει να ξέρει ότι ο εργοδότης Αλαφούζος, να μην ξέρει ότι ο εργαζόμενος που είναι εδώ με μπλοκάκι, ή και κάπου αλλού ως ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλει. Υπάρχει μια γενικευμένη σύγχυση και ένα γενικευμένο πρόβλημα, ας μην το θέσω έτσι, σε σχέση με τα μπλοκάκια. Το πρώτο πράγμα είναι ότι όποιος έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών πληρώνει με βάση το 20% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες με βάση τον κανόνα. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι έκανε ο νόμος 4387 σε σχέση με αυτούς. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα κρυπτόμενης εξαρτημένης σχέσης εργασίας. Μια παθογένεια στην ελληνική αγορά. Και πραγματικότητα όπου πάρα πολλές φορές με το κάλυμα της αυταπασχόλησης αποφεύγει ο εργοδότης τη συνολική υπαγωγή στην εργατική νομοθεσία. Θα τον υποχρεώσω και με ποιο τρόπο. Αυτό αν εμένα έρχεται και με εκβιάσει και μου πει μεγάλη πλήρωσέ τα εσύ. Βγάλε τα σύμπερα με την κυβέρνηση. Εγώ δεν πληρώνω μία ό,τι έδινα 10 θα δίνω. Πώς θα αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος που είναι σε αδυναμία, κύριε Υπουργέ, αυτό δεν αντιλαμβάνεστε καμιά φορά. Δεν το λέω προσωπικά τώρα, η πολιτική. Ότι ο εργαζόμενος πιέζεται πανταχώθεν. Και του λέτε εσείς πήγαινε στον εργοδότη. Τι να πάω να του πω. Θα μου πει περάστε έξω, έχει έχωσα και εσά πολλού. Η εγκύκλειος που δόθηκε, αυτό δηλαδή που λέμε προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, την οποία συμφωνούμε ότι καταρχήν έχει μια σωστή λογική. Δηλαδή προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παράκαμψη της εργατικής νομοθεσίας και της ασφαλιστικής νομοθεσίας μέσα από αυτό το κάλυμα. Μάλιστα. Η εγκύκλειος λέει ότι θα πρέπει ο εργοδότης στην ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, στην αναλυτική περιοδική του δήλωση, να δηλώσει ότι έχει αυτόν τον εργαζόμενο σε περίπτωση που μιλάμε για περιπτώσεις που έχουμε έναν εργαζόμενο που απασχολείται σε μέχρι 2 εργοδότες. Ναι. Αντισυμβαλόμενοι, στην πραγματικότητα είναι εργοδότης και εργαζόμενος όμως. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν το κάνει, υπάρχει δυνατότητα ο εργαζόμενος ο ίδιος να το δηλώσει στη δήλωσή του. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών, υπάρχει όργανο που θα κρίνει τις διαφορές. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οφείλω να πω. Δόθηκαν απαντήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Είναι από τις λίγες φορές που συζητήσαμε συγκεκριμένα με έναν υπουργό. Άλλο αν συμφωνεί σε διαφωνή. Άλλο, δώσε ένα άλλο άλμα. Καθένα έχει την άποψή του. Σας ευχαριστούμε. Καλή μέρα, καλή σας. Καλά ξεμπερδέματα. Και ξέρετε. Διάλειμμα.